Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Στέλα Βαλαβάνη, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων και Κυδεμόνων της Περιφέρειας Αττικής. Κυρία Βαλαβάνη, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας, κυρία Χριστοφιλέα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, νομίζω ο Κωνσταντίνος μας τα βάλε τα πράγματα στη θέση τους. Περισσότερο αγχώθηκα εγώ παρά τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, έχω την εντύπωση, και που γύρισαν τώρα πρώτη μέρα στο σχολείο τους της Τρίτης Λυκείου. Για πείτε μας από την πλευρά τώρα της Ομοσπονδίας, τι μηνύματα έχουν φτάσει σε εσάς, πώς λειτουργήσε η πρώτη μέρα στο σχολείο για τα παιδιά, πόσοι πήγαν και πόσοι γονείς άφησαν τα παιδιά τους να πάνε? Καταρχήν να πούμε ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος για τα παιδιά, ειδικά της Τρίτης Λυκείου. Το πραγμάτων το άγχος ήταν μεγάλο μέχρι να μπουν σε μια σειρά και να υιοθετηθεί το πότε θα δώσουν εξετάσεις. Πανελλήνιες, βέβαια. Πανελλήνιες. Ήταν μεγάλο άγχος και μεγάλη δοκιμασία για τα παιδιά. Και αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι έπρεπε να υιοθετηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια ουσιαστικά διαφοροποίηση από Δήμο σε Δήμο, γιατί ακριβώς και σε όλη την χώρα, γιατί ακριβώς τα μέτρα δεν παρθήκαν ενιαία και από παντού. Δηλαδή, ουσιαστικά τα μέτρα καθαριότητας και τα αντισηπτικά και τα μέσα γενικότερα που θα καλύψουν την ασφάλεια και την υγιεινή των παιδιών μας, πετάχτηκε ουσιαστικά το μπαλάκι, να το πω έτσι χαρακτηριστικά, στους Δήμους. Οπότε υπάρχει μια νομιογένεια από Δήμο σε Δήμο. Φυσικά η καθαρίστρια... Καλά, κυρία Βαλαβάνη, εγώ έχω καταλάβει, γιατί με όσους δημάρχους μιλούσαμε, ότι έτσι κι αλλιώς το θέμα της λειτουργίας των σχολείων, δηλαδή σε ό,τι αφορά το συγκρότημα, το κτίριο, είναι θέμα των Δήμων. Έτσι κι αλλιώς αυτό γίνεται μέχρι τώρα. Αλλά λέτε ότι είχαν κάποιοι... Πρέπει να δοθεί έξτρα χρηματοδότηση από το κεντρικό προϋπολογισμό στις δεδομένες συνθήκες. Για να πάρουν τα υλικά αυτά. Καταλαβαίνετε, δεν δόθηκε. Δεύτερον, έχει να κάνει με τη διάθεση του προσωπικού καθαριότητας. Αυτή τη στιγμή η εκτίμηση που έχουμε είναι, επειδή ακριβώς μπήκε μόνο η Τρίτη Λυκείου και επειδή ακριβώς είναι κλειστά τα δημοτικά, είναι πολύ βασικό αυτό, το προσωπικό καθαριότητας έχει μετακινηθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ως έναν βαθμό προχωράει καλά. Δηλαδή την πρώτη μέρα που το είδαμε προχώρησε καλά. Και τα μέσα δοθήκανε. Για αυτή τη βδομάδα υπάρχει δυνατότητα, στους περισσότερους Δήμους που έχουμε εκτίμηση υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν ξέρουμε για την επόμενη βδομάδα τι θα γίνει. Η επόμενη βδομάδα όμως θα είναι καθοριστική. Γιατί μπαίνουν όλες τις τάξεις. Και τα παιδιά της πρώτης Δευτέρας Λυκείου και δηλαδή, εμείς, επειδή και οι ενώσεις και οι σύλλογοι γονέων ήταν σήμερα στα σχολεία, είδαμε μια δυναμική στη βάση ότι χωροταξιακά μπήκε καλά το ανατάξει μαθητή, γιατί υπήρχε δυνατότητα. Γιατί ήταν συγκεκριμένες τάξεις, ήταν μόνο η Τρίτη Λυκείου. Η αγωνία είναι πώς θα προχωρήσει από την επόμενη Δευτέρα. Τώρα και με τους εκπαιδευτικούς, κυρία Βαλαβάνη, που επίσης ξέρουν καλύτερα από όλους μας, γιατί αυτοί είναι στα σχολεία, αυτοί βλέπουν και διδάσκουν τα παιδιά μας. Σας έχουν εκφράσει ότι ζητήματα ότι δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει ακόμη, γιατί αυτό έχουμε καταλάβει ότι θα γίνει, αναβάρδιες, εκεί που είναι περισσότερα τα τμήματα, να μην πηγαίνουν όλα τα παιδιά μαζί και ανά ημέρες. Ούτε αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Θα ρολάρει αυτό. Σίγουρα θα υπάρχουν μειωμένα διαλύματα. Υπάρχει δυσκολία και κάποιοι δήμοι βέβαια έχουν διαθέσει νερά, γιατί τα κλικιά θα είναι κλειστά. Το βασικό όμως αυτή τη στιγμή που αγωνιά και τους εκπαιδευτικούς, κυρία Χριστοφιλέα, και τους γονείς πάρα πολύ, γιατί από την Παρασκευή δεχτήκαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα και email, είναι η τροπολογία που έγινε με τις κάμερες και το μάθημα ουσιαστικά με ζωντανή ανταμετάδοση από το σπίτι. Για πείτε μας τώρα, κυρία Βαλαβάνη, λοιπόν, γιατί είδα και εγώ πολλές αντιδράσεις. Ποια είναι η ουσία αυτής της ιστορίας τώρα? Είναι επικίνδυνο αυτό. Δεν έχει καμία ουσία και είναι καθαρά επικίνδυνο. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας για το μάθημα αν θα καταγράφεται, από ποιο θα καταγράφεται, δεν θα ελέγχεται. Δεν μπορεί να ελεγχθεί από τον εκπαιδευτικό. Θεωρούμε ουσιαστικά ότι θα είναι ένα πρόβλημα που θα θίξει και την ψυχολογία και τη συμπεριφορά την εκπαιδευτική των ίδιων των μαθητών μες στην τάξη. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν είναι εύκολο να ξέρεις ότι κάποιος σε βλέπει με μια κάμερα πάνω στην τάξη. Θεωρούμε ότι παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών και δεν έχει καμία ουσία. Νομίζουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με την, διασώση στη διδασκαλία και ούτε σίγουρα με τη σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση που δοκιμάσαμε ενόψει της πανδημίας. Τώρα για τα παιδιά, κυρία Βαλαβάνη, και παίζω το συνήγορο του διαβόλου για να δούμε την άλλη πλευρά. Είναι ένα big brother. Και εμείς, σαν γονείς, θεωρούμε ότι δεν θα το επιτρέψουμε. Ναι, πολύ το ονόμασαν έτσι, κυρία Βαλαβάνη. Μα έτσι είναι. Ναι, είναι για κάτι διαφορετικό. Παιδιά... Εσείς που είστε και άνθρωποι στο media το καταλαβαίνετε. Είναι viral με πρωταγωνιστές τους μαθητές της παιδιά μας. Δεν είναι κάτι άλλο. Ναι, για τα παιδιά τώρα, τα οποία δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν, κάνοντας χρήση την άδεια αυτή του ειδικού λόγου. Τι μπορεί να γίνει, να συνεχιστεί, δηλαδή. Αυτό βέβαια, η άδεια ειδικού λόγου είναι πολύ. Είναι συγκεκριμένη και είναι καθοριστική και είναι και για συγκεκριμένα παιδιά που όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι όπως λειτουργούσαν με τηλεκπαίδευση σύγχρονη και εξ αποστάσεως, μπορούν τουλάχιστον για αυτό το διάστημα να συμμετέχουν έτσι. Θεωρούμε ότι δεν θα μπλοκάρει κάτι την εκπαιδευτική διαδικασία. 2 μήνες λειτουργούσαν έτσι. Για άλλο ένα διάστημα να προχωρήσει έτσι, ποια θα είναι η δυσκολία. Ναι. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, νομίζω ότι και το Υπουργείο μπορεί να βρει και άλλους τρόπους και άλλες λύσεις για να εκπαιδεύσει άνθρωποι και μπορεί ενία για να. Και το δέχεστε εσείς ως Ομοσπονδία μεγάλη αντίδραση για το ζήτημα αυτό από όλους τους γονείς. Το καταδικάζουμε, κυρία Χριστοφιλέα, το καταδικάζουμε. Ήμασταν έξω από τη Βουλή και την Τετάρτη στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς θα είναι και η Ανώτατη Συνομοσπονδία και πάρα πολλές ενώσεις έχουν πάρει αποφάσεις. Θα είναι κάτω 1 ώρα, θα είναι στα Προπήλαια, για να ουσιαστικά να φωνάξουμε κι εμείς οι γονείς και για το νέο νομοσχέδιο, το πολυνομοσχέδιο που αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι κάνει τα σχολεία μας μια έξτρα εξεταστική αρένα και το βασικό που το κουβεντιάζουμε τώρα όλοι είναι ότι αφήνει περιθώρια να βάλει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι και 26 μαθητές. Ναι. Και να σας πω και κάτι, επειδή άκουσα και την κυρία Γκίκα το πρωί στο κανάλι του Υπουργείου Παιδείας, η οποία περιμένουμε ακόμα να μας δεχτεί, να το πω για άλλη μια φορά αυτό, τους γονείς που εκπροσωπούμε χιλιάδες, σαν ΑΣΜΕ και σαν Ομοσπονδία εκπροσωπούμε χιλιάδες γονείς, δεν μας έχουν δεχτεί ακόμα, να κουβεντιάσουμε αυτά που κουβεντιάζουμε και μαζί. Ναι. Μιλάει για μια πλειοψηφία τμήματων 15μελίων, ολιγομελή τμήματα. Και απορούμε πραγματικά, γιατί εμείς είμαστε κάθε μέρα στα σχολεία. Εσείς λέτε ότι πάνε στα 26 παιδιά την τάξη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι απολύτως. Το παρακολουθούμε, κυρία Βαλαβάνη, και να είστε σίγουροι ότι θα επανέλθουμε. Γιατί είναι πολλά τα ζητήματα. Ήταν η αφορμή η πρώτη μέρα επιστροφής για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου και τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα με τα παιδιά. Αλλά είναι σίγουρο ότι το παρακολουθούμε το θέμα αυτό και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει. Να σας ευχαριστήσω. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και δηλώνουμε ότι σαν γονείς και φωνή έχουμε, άσχετα αν φοράμε τη μάσκα, και ζητάμε από την Υπουργό να πάρει πίσω τώρα το νομοσχέδιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς, κυρία Βαλαβάνη, να είστε καλά.